Θέλω να επαναβάλω μερικά πράγματα. Στα κύριε Γιάσου. Γιατί ως που τα λέγαμε, τόσο δεν είναι στα ψυχία μας. Μην τα πούμε μια φορά, να τα ξεχνούμε. Λοιπόν, το πρώτο πρώτο, να ξέρουμε ότι οι μέρες αυτές είναι οι μέρες νηστείας αυστηράς. 8 μέρες από τις 17 μέχρι 25. Το δεύτερο, όταν θέλουμε να κοινωνήσουμε, πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι. Δεν θα πω τα λόγια τα δικά μου, θα πω τα λόγια του Αποστόλου Παύλου. Δοκιμαζέται ο άνθρωπος, λέγεται αυτό και είτε αυτού άρθρων στην έφη και αυτού του ακουδίου στην έφη. Πρώτα λέγει να δοκιμάζεις τον εαυτό σου αν είσαι εντάξει να πάει να κοιμάσεις. Το δεύτερο, τότε θα πλησιάσει με φόβο τον εαυτό. Συνεχίζουμε παρακάτω. Ξέρετε ότι πρέπει να πλένουμε το στόμα μας και μετά να κοιμάμαι. Μην το αφήνουμε με τα φαγητά που φάγαμε το Σάββατο το βράδυ και να πάμε να κοιμάμαι. Δεν είναι αμαρτία να πλύνεις το στόμα σου, να καταπικείς είναι αμαρτία. Δεν είμαι θα μωρά μικρά, είμαι θα μεγάλα πλάνα. Μπορούμε και ξέρουμε και να πλύνουμε το στόμα μας και έπειτα να πάμε πιο βαθιά. Να πλύνουμε το στόμα μας από κάτι άλλο που λέγεται συκοφαντία, που λέγεται διασυρμός, που λέγεται φθόνος, που λέγεται μαγεία, που λέγεται βρώμικα λόγια. Εννοείται βλασφημία στην Πανηγύρια. Ο μεγαλύτερο λοκαϊμό στην Πανηγύρια είναι μεγαλύτερο λοκαϊμό από αυτό που δεν υπάρχει στην Ελλάδα όταν ήρθα από την Κύπρο και άκουγα τους Έλληνες να βλασφημούν την Παναγία μας. Ποια βλασφημίες βρε. Θέλω να κάνω ιερόν πόλεμο κατά της βλασφημίας. Ιερόν πόλεμο κατά της βλασφημίας. Και θα έχω υποστηρικτές παντούς και θα γράμμαμε και θα κοιτάξουμε πώς να κόψουμε αυτό το αμάρτημα το οποίο έχει Ελλάδα. Διότι μετά από τη βλασφημία έρχονται όλες οι ποινές, όλα τα οποία ο Θεός παραχωρεί, σεισμούς, καταποντισμούς, χαλάζει, φωτιά. Ό,τι έρχονται, έρχονται από την βλασφημία μου. Βλασφημούν την Παναγία μας και μετά το Χριστό. Και ακούσαμε σήμερα τι λόγια. Δεν είναι μικρό πράγμα. Είναι φοβερό το αμαρτία. Φοβερότερο. Φοβερότερα αμαρτία από αυτή δεν υπάρχει. Σας παρακαλώ όπου βρίσκεστε, όπου πηγαίνετε, όπου έρχεστε, εάν ακούτε βλασφημία, να με ζω να το πεις παιδί μου γιατί βλασφημίζεις. Διαβάζεται από τη φιλό Θεός Ζερβό. Ζερβάκο. Το λοιπόν, ήταν σε ένα νησί και ξεκίνησε από το νησί να έρθει στην Αθήνα. Το πλοίο. Μέσα όμως, ποιοι υπήρχαν. Αξιωματικοί, στρατιώτες, και ήταν γεμάτο το πλοιαράκι και άρχισαν να βλασφημούν την Παναγία μας. Η Παναγία μας επιτίθεται. Στέλνει πρώτα βροχή, έπειτα στέλνει αέρα και φεύγουν από τη μια πλευρά του πλοίου να πάνε στο άλλο. Αλλά όταν πήγανε στο άλλο, άρχισαν πάλι να βλασφημούν την Παναγία. Οπότε, η Παναγία μας στέλνει, χαλάζει, πάντα δεν σε φρόνιζε. Και μετά με ένα μεγάλο σκοτεινό αέρα τους ρίχνει μέσα. Όταν τους έριξε μέσα, μόνο ένα παιδάκι σώθηκε, το οποίο με παρακαλούσε και έκλειγε την Παναγία μας και το έπιασε το κύμα και το πέταξε 20 μέτρα έξω. Και αυτό έζησε. Οι άλλοι όλοι γέμισαν η θάλασσα με αίμα,
που τους χτυπούσαν πάνω στις πέτρες η Παναγία μας και μια λόγια λεβάνε. Πού πήγανε αυτές οι ψυχές? Ένα τούτο. Θυμούμε και ένα άλλο που είχα ένα πνευματικό παιδί στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο με τους Ιταλούς πάνω στην Βόρειο Νήπειρο. Τους επεσήμαναν οι Ιταλοί πάνω στο ύψο και άρχισαν να τους βάζουν όλους το έναν τους από τον άλλο. Χαλάζει. Και αυτό με το παιδί, με έναν άλλο που φοβόντουσαν τον Θεό και παρακαλούσαν την Παναγία μας, βρήκαν μια λαγκοφίτσα και μπήκαν μέσα να γλιτώσουν. Εκεί έρχεται ένα στη στιγμή να εκείνη στρατιώτης και βλασφημεί την Παναγία μας. Και πάει να πάει κοντά τους. Τον πιάνουν και τον πετάνε πίσω και τον λένε φρύ, μαγαρισμένε, του λένε. Τέτοια στιγμή παρακαλείς ή βλασφημείς την Παναγία. Τον πέταξαν, πήγε 10 μέτρα πίσω. Όπως θα πήγαινε εκεί, έρχεται μία οδό και τον λιώνει. Δεν μπορεί να παίζεις με την Παναγία μας. Κλαίει εκείνη και παρακαλεί τον Υιόν της, αλλά τι λέγουμε, τι απαντούμε? Παιδάκια μου, στο μεγαλώστομαι με τα φόβου. Ξέρετε ότι μέσα στα σχολεία, στο δημοτικό σχολείο, το πρώτο, τον πρώτο χρόνο, το δημοτικό σχολείο, να βλασφημούν τα μωράκια εκείνα την Παναγία μας. Ποιος τους επαράγγειλε? Ο πατέρας. Ποιος άλλος? Το σπίτι, αυτό είναι. Έπειτα φεύγουμε από το δημοτικό, πηγαίνουμε στο γυμνάσιο, φεύγουμε από το γυμνάσιο, πηγαίνουμε στο λύκειο, φεύγουμε από το λύκειο, πηγαίνουμε στο στρατό, φεύγουμε από το στρατό, πηγαίνουμε στην Παλαιστίνια, φεύγουμε από τα Παλαιστίνια, πηγαίνουμε στα γήπεδα, φεύγουμε από τα γήπεδα, πάμε στα καταγόγια, παντού η βλασφημία παίρνει και φεύγει. Το λοιπόν, πώς θα μας αντέξει? Υποθέσουμε ότι θυμανούντας ότι βλασφημεί όλος ο κόσμος. Θα αντέξεις? Έχεις αντοχή να ακούεις να σου βλασφημεί τη μητέρα σου? Θα γίνεις θηρίο, ή να πεθάνεις ή να ζήσεις. Αυτό είναι όμως ο Θεός που κυβερνά τα πάντα. Λέει βλασφημεί στην μανούλα μου. Εκείνη από την ημέρα που ευαγγελίστηκε το όνομά της, από εκείνη την ημέρα αγωνίζεται για μένα. Και όταν έκλεισε τα ματάκια της, αντικοιμήσει τον κόσμο μου, κατέβηκε ως Θεοτόκια. Εκοιμήθηκαν, αλλά δεν καταλείπει τα παιδιά της. Τα παιδιά της παρακαλούν την Παναγία να με σιτέψει. Απαντά ο Υιός. Μανούλα μου, δώσω σε αυτό που με ζητάς, λέει. Αλλά αυτό δεν πιστεύει. Δεν με αγαπά. Είναι στην αμαρτία. Πώς να το βοηθήσω? Παιδάκια μου, φεύγουμε από αυτό να πάμε και στη μαγεία. Η μαγεία σήμερα είναι στον πύργο. Ο πύργος είναι το κέντρο της μαγείας. Το κέντρο της μαγείας είναι ο πύργος. Εδώ κουβαλούσαν τους σκοτσάδες από την Αραβία από κάτω, που τους φέρανε, από τι ανάρτημα τους φέρανε και τους πληρώνουν και κάνουν μάγια στον κόσμο. Και πεθαίνει ο κόσμος από τις αρρώστιες και από τους πόνους και από τις θλίψεις και από τα δυστυχήματα και τα λοιπά. Φοβερό. Να παρακαλέσουμε τον Θεό να με βοηθήσει. Τούτος ο κόσμος να μετανοήσει, να μετανοήσει. Αν δεν μετανιώσουμε, πώς θα μας αγαπήσει ο Θεός? Τρεις συνάδελφοι, μητεράς. Λέω, ήρθα για να δουν, ήρθα για να προσευχηθούν. Δεν ξέρεις τι έχει μέσα το καθένα. Μόλις άρχισα την προσευχή, άρχισαν οι δαίμονες να χτυπιούν, να φωνάζουν, να βλασφημούν, να σοβαλούν κτλ. Εκείνοι οι τρεις συναδέλφοι μου σηκωθήκαν και φύγανε. Ένας πίσω από τον άλλο.
Και ανοίγει το στόμα του ένας διάολος και λέει, κοίταξε στρατιώτες που έβαλε να μας πολεμήσουν, λέει. Μόλις μας πήραν μυρωδιά, το βάλανε στα πόδια. Αχ, κι αν ξέρατε τι σας εχάρισε εκείνος από ψηλά, λέει, και κάνατε το καθήκον σας, εμείς τα παίρναμε τα όρη και τα βουνά. Λοιπόν, τι θέλετε παρακολουθώ να σας πω. Κοιτάξτε, μου λύθησατε παπουλάκο. Είναι σας φράγκο, το παπουλάκο. Σιγά, λοιπόν, σιγά. Απάντησες. Αυτούς που μου είπες, λέγει, δεν θα τους μιλήσω ποτέ. Έτσι θα τους έχω. Αυτά θα τους λέω πάντοτε. Αλλά δεν μας λαμβάνουν υπόψη, λέει, ό,τι και αν τους πούμε, δεν μας λαμβάνουν υπόψη. Πονεί όμως και υποφέρει, λέει, εκείνος που είναι πάνω στο σταυρό, όταν βλασφημείτε εσείς την μανούλα του και τον ίδιο, λέει. Τότε πονεί, λέει, και λυπάται. Και έρχεται η λύπη εκείνη που είπε στον κήπο της για στη μανούλα. Περίλυπο σας την ψυχή μου έως θανάτου. Κοντεύω στο θάνατο από την λύπη μου. Να, αυτό είναι. Εσύ, λέει, γιατί το βλαστημάτε. Τότε κλαίει, λέει. Για μας δεν μου λαμβάνει υπόψη ότι υπάρχουμε, λέει. Ευλογείτε. Γεια σου, Χριστό. Καλά, Χριστούγεννα. Επίσης. Να διηγηθούμε για έναν άλλο περιστατικό που είχα. Ήταν όλα τα παιδιά κοντά μου, έτσι ώρα ήταν. Και ένα παιδάκι ήταν στη γωνιά μονάχα. Αυτό θεραπεύτηκε, οι άλλοι που ήσαν εδώ δεν είπαν τίποτα. Είναι θέμα πίστεως, παιδάκι. Πίστεως. Αν έχεις πίστη και αντισταθείς στον δαίμονα, αντίσθεται το διάβολο, λέει, και φεύξετε έφη μου. Εάν το αντισταθείς θα φύγει. Εάν την ώρα που έρχεται πάνω σου κάνεις έτσι, σε έφαγε. Αν κάνεις έτσι, τον έχεις εξαφανίσει. Θέλει αντίσταση είναι ο διάβολος. Επίθεση είναι ο διάβολος. Επιτίθεται να το αντιπεθούμε εμείς. Αντεπίθεση δική μας. Και δεν έχει δύναμη. Δεν έχει δύναμη καθόλου. Ο διάβολος δεν έχει δύναμη καθόλου, παιδάκια μου, καθόλου. Με δάγκανε, με έσχιζε τα ράσα μου, με έβγαζε τα γεννάκια μου, με έκανε τόσο τόσο. Εγώ τη δουλειά μου, με βλασφημούσε, με απειλούσε, να βγεις έξω τώρα για να βάλω το αυτοκίνητο να σε κάνει λιώμα. Εγώ το δρόμο μου. Πόψη που θα κοιμηθείς θα τα πούμε. Εγώ το δρόμο μου. Δεν ακούω ποτέ μου τι έλεγε ο Σατανάς. Γιατί έχω τον Χριστό μου, την Παναγία μου, έχω τον Άγιο Γιώργιο, έχω τον Άγιο Ταξιάρχη, γιατί να φοβηθώ. Όταν σε έχω σε μαζί μου, σύντροφό μου βοηθώ, τι να φοβηθώ. Όταν σε έχω στην καρδιά μου, τι να φοβηθώ. Αυτό είναι, σας παρακαλώ πάρα πολύ, μη φοβάστε τον Σατανά, μη φοβάστε τον Σατανά, μη φοβάστε τον Σατανά. Ούτε και αυτούς που κάνουν τις μαγείες, δεν έχουν δύναμη. Ο Άγιος Κυπριανός δεν εκάλεσε τον αρχηγό. Και όταν τον εκάλεσε ήρθαν πίσω. Του λέει, δεν έκανε τίποτα, όχι. Γιατί, είχε κάτι που το φοβούμε, λέει. Τι είναι αυτό που φοβάσαι. Εγώ σε έχω αρχηγό, του λέει. Αυτό που φοβούμε είναι ο σταυρός που κρατούμε. Α, ο σταυρός είναι ισχυρότερος. Τα μαζεύει όλα ο Άγιος Κυπριανός, μαζεύει τα βιβλία, μαζεύει όλα, τα καίει. Πιστεύει στον Χριστό, βαπτίζεται, γίνεται επίσκοπος. Αυτό σημαίνει να αγαπάς τον Θεό. Δεν έχει ο διάβολος, δεν έχει δύναμη. Λοιπόν, με το καλό και καλά Χριστούγεννα.